Και το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει κανεί σε 7 ώρε χωρί κοινωνικά δίκτυα, χωρί Ιντερνετ, Χωρί Facebook, WhatsApp, Instagram κλπ. Πόσο μπορεί να βυθιστεί σε μια έτσι, πραγματικότητα οδυνηρή, διότι αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση που γίνεται. Πόσο μόνο μπορεί να αισθανθεί, πόσο αποκομμένο από το υπόλοιπο σύμπαν. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον. Για να είμαι ευγενή, θα ξεκινήσω από τι κυρίε, με την κυρία Εύη Στατήρη, ψυχολόγο, και τον Νίκο Βασιλάκο, καλό φίλο, πρόεδρο της, του Ινστιτούτου Internet Now. Καλησπέρα και στου δύο. Γεια σα, και εγώ. Και θα ξεκινήσω με εσά, κυρία Στατήρη πόσο εξαρτημένοι ήμασταν και είμαστε από τα κοινωνικά δίκτυα, το συνειδητοποίησαμε αυτό, έφτασαν 7 ώρες για να το συνειδητοποιήσουμε ή θέλουμε καιρό ακόμα και τελικά αν το έχουμε συνειδητοποίησει είστε από εκείνους που πιστεύετε ότι τα κοινωνικά δίκτυα τελικά μας κάνουν περισσότερο κακό από καλό όσον αφορά την επικοινωνία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας και πώς αυτή προβάλλεται μέσα από τα social media. Ναι, ε, Γενικώ ο άνθρωπος μπορεί να εξαρτηθεί από διάφορα πράγματα. Ε, από μία ουσία, ε, από έναν άλλον άνθρωπο. Ε, έτσι μπορεί να εξαρτηθεί και από το ίντερνετ και ειδικά από τα social media. Mm -hmm. ε, τώρα ε, με, το, με αφορμή το πέσιμο που έγινε στο facebook και στο instagram την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε όλοι ότι επικράτησε ουσιαστικά ένας ε, διαδικτυακός πανικός. Ναι. Ε, μπορούμε να πούμε ότι κάποιοι χρήστε. Και, όποιοι... και θα mm. μου επιτρέψετε και ένα. πώ να το πω τώρα. Ιντερνετικό ρατσισμό, διότι mm. το Twitter έμεινε όρθιο mm. και διάβαζα χρήστε του Twitter να α, έτσι, απευθύνονται με υποτιμητικό τρόπο στους χρήστε του, του Facebook και του Instagram και να λένε εντάξει τώρα μα έχουν ανάγκη και ήρθαν εδώ, αλλά δεν του θέλουμε διότι mm. δεν είναι τόσο high όσο είμαστε εμεί κλπ. Θα μα τα πει ο Νίκο αυτά μετά. Γιατί Ακριβή... έχουμε και τέτοιου είδους στρατισμούς πια, διαδικτυακούς ναι, και ειντερνετικούς και ψηφιακούς. Σωστά. Νομίζω σε αυτό που αναφέρετε παρατηρήθηκε, ε, θα μπορούσαμε να πούμε, το, φαινόμενο, το κοινωνικό φαινόμενο της πόλωσης. Δηλαδή υπήρχε σαφής διαχωρισμός ότι εμείς του Twitter ε, που είμαστε οι πιο πολιτικοποιημένοι, οι πιο ουσιαστικοί και εσείς του Facebook και του Instagram ε, που είστε πιο επιφανειακοί, Μάλιστα. που κοιτάτε μόνο την προβολή της εικόνας σας. Ε, ναι, οπότε ε, αυτός ο διαδικτυακός πανικός που επικράτησε, ε, μπορώ να πω ότι ε, παρατηρήσαμε ε, συμπτωματολογία στέρησης. Δηλαδή, ε, τα, οι χρήστες που ήταν αρκετά εξαρτημένοι ε, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ε, 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 είναι ότι... Ε, Θέλω να, δύοσαν, να σας πω ότι εκείνο ναι. το βράδυ ήμουνα με κάτι φίλους... Και αυτό το διαπίστωσα οι δύο ιδιότι διότι υπήρχαν άνθρωποι που ήταν τόσο εξαρτημένοι και κάθε δύο λεπτά έμπαιναν στο Facebook ή στο Instagram να δούνε μήπως έχει επανέλθει. Κυριολεκτικά ναι. όμως κάθε δύο λεπτά. Ακριβώς. Ε, γι' αυτό και, όπω είπατε και πριν, ε, μπορεί να πήγαν να δημιούργησαν ένα λογαριασμό σε Twitter π.χ. Έψαξαν ουσιαστικά ένα υποκατάστατο. Ναι. Ε, Νιώθουμε σε αυτές τις περιπτώσεις ότι χάνουμε ουσιαστικά ένα κομμάτι της κοινωνικής μας ταυτότητας Γιατί διαμορφώνουμε κοινωνική ταυτότητα mm -hmm. μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Το χάνουμε όμως είναι παγίδα και τελικά μήνε, μήπως είναι πολύ μεγάλη παγίδα η τόση εξάρτηση Δηλαδή το να ζούμε μέσα από τα social media Βέβαια αυτή είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε διότι υπάρχουν πολλές... Πολλά θέματα mm. που ανοίγουν. Κατά πόσο τα social media προβάλλουν μια πραγματική ευτυχία ή μια εικονική ευτυχία, μια οικογενειακή ψευδέστηση, μια πραγματική, ψευδε... μια πραγματική εικόνα ευημερία, είναι πολλά. Ε, το πώ θέλουμε να είναι η μια εικονικη ευτυχια μια οικογενειακη ψευδεστηση μια πραγματικη εικονα ευημερια ειναι πολλα το πως θελουμε να ειναι η εικονα μας με βάση mm. αυτό που βλέπουμε στο Instagram, ε, αλλά θα τα ανοίξουμε αυτά στη διάρκεια εκπομπών μέσα στη χρονιά. Αλλά πάμε τώρα να δούμε λίγο αυτό το κομμάτι για το οποίο πριν σα διάκοψα. Ε, ναι, ουσιαστικά δημιουργούμε, πολλέ φορέ θέλουμε να δημιουργήσουμε και μια ψευδέστηση για την εικόνα που θέλουμε να βγει προ τα έξω. Ε, τώρα από εκεί και πέρα, σίγουρα υπάρχουν και κάποια χαρακτηριστικά που ε, κάποια άτομα είναι περισσότερο ευάλωτα στον εθισμό από τα social media. Λέβαια. Ε, έχουν γίνει διάφορε μελέτε. Ε, σίγουρα, το νερό τη ηλικία, οι μικρέ ηλικίε είναι πιο ευάλωτε στο να εξαρτηθούν από τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Οι γυναίκε, σε αντίθεση με του άντρε που εξαρτώνται πιο εύκολα από τα βίντεο mm -hmm. ε, Υπάρχουν βέβαια και κάποια κλινικά χαρακτηριστικά, δηλαδή άνθρωποι που έχουν. Ε, ανχώδης αγχώδη, ε, διαταραχέ, ανχώδης συμπτωματολογία, ίσως επειδή ε, δυσκολεύονται στην ε, τέταρτη, στην face-to-face -face επικοινωνία, του είναι πιο εύκολη η επικοινωνία ε, μέσω μια οθόνη. Ε, Όπω επίση και τα single άτομα είναι περισσότερο ευάλωτα, γιατί ναι. προφανώ ένα σκοπό. Ε, είναι να γνωρίσουν Ρελικό. κάποιο ερωτικό σύντροφο. Λοιπόν, η ε, Φράσις Χάουγκεν, Νίκο, όταν είχε καταθέσει στο Κογκρέσο πριν από λίγο καιρό, είπε ότι το Facebook βλάπτει τα παιδιά γιατί τροφοδοτεί το διχασμό. Αυτή είναι μία εικόνα. Η άλλη εικόνα είναι αυτή που είπαμε νωρίτερα, δηλαδή της μοναξιάς που την αντικαθιστά... Ε, μάλλον της παρέας που δεν υπάρχει ή της κοινωνικής αναστροφής που δεν υπάρχει και την αντικαθιστά η ψηφιακή πραγματικότητα του διαδικτύου. Και το τρίτο είναι ε, και κάτι άλλο που σ' άκουσα να το λέει σε μια εκπομπή όταν έπεσε το, το facebook, ότι ένα ενδεχομένω επόμενο βήμα είναι να πέσει το ίντερνετ. Ναι, περιμένω blackout στην Αθήνα. Εγώ το λέω και το καταγράφω ότι περιμένουμε ιντερνετικό Γιατί? blackout, διότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η χρήση, η εξάρτησή μα από τι νέε τεχνολογίε σε τέτοιο βαθμό που το δίκτυο, όπω έλεγε πριν για το φυσικό αέριο και το δίκτυο βάση. Το ίδιο δεν έχουμε υποδομή που να μπορεί να σηκώσει. Αυτό έχει να κάνει με εμά ή με όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Έχει να κάνει και στην Ευρώπη, ενδέχεται να συμβεί. Σε εμά, επειδή τι γίνεται, οι πάροχοι είναι συγκεκριμένοι, βασίζονται στη νέα τεχνολογία η οποία είναι η voice over broadband, το VOB, δηλαδή ευρυζωνική mm -hmm. επικοινωνία φωνής, δεν υπάρχει πια ο χαλκός που θυμόμαστε όλοι, δεν υπάρχουν τα παλιά καφάου, υπάρχουν τα σύγχρονα, τα οποία βασίζονται σε τεχνολογίες οι οποίες είναι ψηφιακές. Η ψηφιακή τεχνολογία είναι αυτή που σε προδίδει σε σχέση με την αναλογική, που κρατάει και δημιουργεί το παράλληλο δίκτυο. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει ένα γραφείο στο κέντρο τη Αθήνα και να μην έχει έτοιμο ρούτερ με SIM κάρτα ώστε να λειτουργήσει όλο το δίκτυο ενσύρματα με ένα ρούτερ που έχει κινητή τηλεφωνία. Με τον ίδιο τρόπο θα κάνω τη γέφυρα σε αυτό που είπε mm -hmm. και θα πω στην επιτροπή του Κογκρέσου είπε για διχασμό στο Facebook. Γιατί, Γιατί υπάρχει μια παράμετρο που όλοι την ξεχνάμε, όλοι το κάνουμε όμω και ποια είναι αυτή ότι η γλώσσα των social media και εκείνη η μεγάλη παρεξήγηση είναι γραπτή ομιλία η οποία είναι προφορική στη βάση της. Δηλαδή, ενώ θέλουμε να μιλήσουμε προφορικά και ο προφορικός λόγος είναι σκληρός, Σωστό. το κάνουμε γραπτό, το αποτυπώνουμε, το αποτυπώνουμε, το αποτυπώνουμε γραπτά. Αποτυπώνουμε ως έτσι, κείμενο. είναι σκανδάλι, δηλαδή ο άλλος πρέπει να καταλάβει ότι το κινητό του Δημήτρη είναι όπλο. Όταν εγώ σου πατάω send και έχω βάλει ναι. μια επίθεση, ένα τρολάρισμα, έναν... Πολλέ φορέ εμεί το ζούμε και λόγω ιδιότητα. Βλέπει ότι ο άλλο βγαίνει, ε, λέει πράγματα τα οποία δεν θα τολμούσε να πει σε διαπροσωπική επικοινωνία, δεν θα τολμούσε να πει σε μια επικοινωνία. Καλά, εκεί υπάρχει και η ανωνυμία βέβαια ή το, το που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο για να πει όλα αυτά που λε. Και το πρόβλημα το μεγάλο είναι στην ανωνυμία και στο Twitter. Ναι, και το ένα οποίο μεγάλο Twitter, άλλο ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε και με την ψυχολόγο μα και με εσένα και με άλλου καλεσμένου είναι αυτή η. Πώς να το πω. Ε, η αγριότητα που βγαίνει στα social media και γενικά ναι. στο ίντερνετ. Δηλαδή, διαβάζει μια είδηση σε ένα site και από κάτω υπάρχουν 50 σχόλια που βρίζουν ασυστόλου ναι. χωρί να έχουν άμεση σχέση με την είδηση. Ναι. Δηλαδή, βγαίνει μια κακία. Δεν ξέρω από πού προκύπτει όλη αυτή η κακοία και, και όλη αυτή η αγριότητα α, που υπάρχει στου χρήστε των κακία Ναι, γιατί αυτό είναι, είναι ένα καθεστώ που υπαρχει στους χρηστε των κοινωνικων δικτυων ναι γιατι αυτο ειναι ενα καθεστω που υφισταται Το θέμα είναι ότι σκέψω ότι 7 ώρες το γλιτώσαμε αυτό. Αυτό συνέβη όλη η διακοπή, επειδή ακριβώ προσπάθησαν να βελτιώσουν τι ταχύτητε στο Facebook και δεν τα κατάφεραν. Ναι. Και συνέβη ω αποκοίημα του γεγονότο ότι ο Ζούκερμπεργκ έχει μειώσει θέσει εργασία, έχει κάνει τηλεργασία, ναι. έχει κόψει τον κόσμο από τα γραφεία, με πρόσβαση στα γραφεία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ακριβή Θα ομάδα ξανασύβη, stand-by. πιστεύει. Πιστεύω ότι θα συμβαίνει και θα το ζούμε, γιατί θυμάσαι ότι πριν από έξι μήνε το ζήσαμε με CNN με New York σωστό, Times. Ήταν το ίδιο περιστατικό. Έχει το Facebook, το μέλλον που όλοι βλέπουμε ή θα αντικατασταθεί από άλλα κοινωνικά δίκτυα. Είναι σίγουρο ότι θα αντικατασταθεί, αλλά θα τολμήσω να σου πω όχι από κοινωνικά δίκτυα. Θα βγει κάτι καινούριο, κάτι μαζικό, ναι. κάτι ολιστικό, το οποίο θα έρθει και θα ρουφήξει το Facebook με τον ίδιο τρόπο που όπω θυμάσαι, εμεί ξεκινήσαμε και λέγαμε το ίντερνετ. Internet. Μετά από λίγο το ίντερνετ έγινε Google. Μετά ναι. από λίγο το ίντερνετ και το Google έγινε social media, δηλαδή Facebook. Και τώρα mm. τα παιδιά τι σου λένε, Instagram. Και TikTok. Και TikTok. Και TikTok. Έτσι είναι. Άρα θεωρείς ότι σύντοχρονο θα έχουμε καινούρια προϊόντα που θα είναι πιο επικίνδυνα. Θα είναι καινούρια και τόσο καινούρια και πρωτόγνωρα που επειδή θα είναι πρωτόγνωρα. Στα επόμενα χρόνια θα, θα τα, τα ζήσουμε χρόνια. δηλαδή. Ε, εννοείται ότι θα, θα τα ζήσουμε. ζήσουμε γιατί μην ξεχνά ότι ζήσαμε το ραδιόφωνο, μετά την τηλεόραση και μετά το ίντερνετ. Όταν βγήκε το ραδιόφωνο, έλεγαν ότι το ραδιόφωνο είναι βλαβερό για την υγεία, δεν πρέπει να το Ως. ακούτε συνέχεια και να προσπαθείτε να μην είστε στο ίδιο δωμάτιο με το ραδιόφωνο που παίζει. Και κοίτα που φτιάσαμε τώρα. Δηλαδή, τώρα φτάσαμε να περπατάμε στον δρόμο και να συμβαίνει κάτι εντελώ κουφό. Να έχουμε ίντερνετ Μάλιστα. φορητό μαζί μα. Βέβαια. Και τώρα θα έχουμε και τα γυαλιά σε λίγο τα ψηφιακά, που θα τα βλέπουμε όλα να προβάλλονται στι οθόνε των γυαλιών και πια θα, θα, θα είναι το μέλλον μπροστά στα μάτια. Και εκεί η παρεξήγηση είναι ότι, α, το δε σε είδα δεν ισχύει γιατί Πια θα σε ειδοποιεί, θα σου λέει, Πού είσαι, Θε να είσαι στην, στο Σύνταγμα και να περνάει δίπλα σου ο Βασιλάκο. Το γυαλί θα σου λέει, Δημήτρη, ένα γνωστό σου είναι μέσα στο πεδίο που μπορώ και τσεκάρω ναι. για σένα. Θε να του μιλήσει ή όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το μέλλον που έρχεται ω ο νούπο, φίλε και φίλοι, και μέσα στη διάρκεια τη χρονιά θα το αναλύσουμε και θα το συζητήσουμε με ενδιαφέροντε καλεσμένου. Εδώ φτάσαμε στο τέλο των απόψινων αντιθέσεων. Να ευχαριστήσω πολύ όλε και όλου που μα παρακολουθήσατε μέχρι και αυτή την ώρα. Είπαμε, οι αντιθέσει φέτο θα είναι ανανεωμένε και εκτό από την πολιτική θα αγγίξουν και την κοινωνία και το περιβάλλον και τι νέε τεχνολογίε και την ιατρική. Όλα τα θέματα που μα απασχολούν, όλα τα θέματα που στην κοινωνία παράγουν αντιθέσει. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ και εσά για τη συμμετοχή σα στην εκπομπή.